Ναι, ναι, λοιπόν, άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας. Άλλο ένα, μη μου πεις, μόλις ξεκίνησε. Άλλη μια καταπληκτική ώρα πρόκειται να ταξιδέψουμε σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Γιατί έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας πω. Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας δείξω. Πάνω απ' όλα όμως, έχω καταπληκτική διάθεση, φίλε τηλεθεατή, διότι από αυτήν την εκπομπή. Μία είναι η κινητήριος δύναμή μας, η αγάπη για τον τηλεθεατή μας, για εσάς δηλαδή, αλλά και η διάθεση. Και πάνω απ' όλα και αυτό το κάτι που έχω μπροστά μου, δηλαδή έτσι η λεμαργία που με πιάνει. Αλλά δεν θα τα πειράξω μέχρι τέλος εκπομπής, αλλά θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα ζαχαροπλαστεία και catering Giorgio και ειδικά το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας έφτιαξε καταπληκτικά πράγματα και του είπα ότι θέλω αυτά τα χρώματα και αυτά τα σχέδια γιατί αυτά πάνε με το σκηνικό μου. Δεν μπορώ, Γιάννη, να έχω γλυκά που δεν πάνε με το σκηνικό μου. Δηλαδή, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε κάθε μου επιθυμία. Αν το θέλεις, σε πραγματικότητα. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα με δύο συνεργάτες καταπληκτικές, με πολύ ωραία θέματα, αλλά και πολύ ωραίες στήλες, αλλά και μόδα του εξωτερικού για το κλείσιμο της εκπομπής και πάρα πολύ ωραία δώρα. Δύο σούπερ τυχεροί λοιπόν από εσάς για σήμερα θα κερδίσουν καταπληκτικό χαλί. Δύο σούπερ τυχεροί από τον Ηλία Τσιακμάκη, τον άνθρωπο που όλα αυτά τα χρόνια, αν το θέλεις, εγγυάται το καλό χαλί, εγγυάται τα λευκά είδη, εγγυάται τις κουρτίνες, εγγυάται το χειροποίητο χαλί, αλλά και το πλήσιμο και το στέγνο των χαλιών, Ελισπόντου 10 στη Νίκαια. Και στον Ηλία και στη Σούλα στέλνω τα φιλιά μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτή την κρίσιμη οικονομικά εποχή συνεχίζουν και δίνουν κοντά στον καταναλωτή και τον απλό άνθρωπο πολύ όμορφα δώρα που τα έχουμε ανάγκη. Όχι μόνο στο Σονούπο και δυναμώνει και μπαίνει και χρειαζόμαστε τα χαλιά μας, τις κουρτίνες μας. Ο Ηλίας Τσιακμάκης θα δώσει πάρα πολλά δώρα. Δύο σούπερ χαλιά. 1-62-30 τη επιλογή σα θα γίνουν δικά σα εδώ με απλά ένα email. Μη μου πει papakiakou.gr. Δύο σούπερ τυχερή στο τέλος της ημέρας. Πάρα πολύ ωραία δώρα και όλη αυτή τη χρονιά θα δώσω πολύ πολύ όμορφα πράγματα να είστε κοντά μας, αλλά παίξουμε και παιχνίδια, θα περάσουμε καταπληκτικά. Δύο σούπερ συνεργάτηδες είναι εδώ κοντά μου και ξεκινάω. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε. Είναι μια συνεργάτητα την οποία έχουμε πάρα πολύ ανάγκη για πράγματα τα οποία μπορεί να μην θέλουμε και να τα πετάξουμε ή αν περπατάμε στον δρόμο βλέπουμε μια παλιά καρέκλα. Καλή ώρα σαν κι αυτή στο σκηνικό μας, όπου γίνεται ένα πραγματικό κόσμημα και ένα καταπληκτικό δημιούργημα μόνο και μόνο για εσάς. Αυτό όμως το κάνει η αγαπημένη Βίκυ Μπάτα. Παρακαλώ να έρθει κοντά μου, γιατί θέλω όλες οι κοπέλες μου έτσι να τις βλέπω, αλλά και καλημέρα, να τις χαίρομαι. Τι κάνεις? Καλημέρα, τι ωραία. Καλημέρα, καληνύχτα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Δεν υπάρχει ώρα, καλέ, για μας. Καλό να είναι και ότι καλό τυχόν να είναι το παιδί. Καλό. Λοιπόν, η Βίκυ Μπάτα εδώ κοντά μας που σήμερα έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Το οποίο είναι, για έτσι βάλε με λίγο στο κλίμα λίγο. Εύκολες κρεμάστρες από υλικά πάντα που έχουμε στο σπίτι μας. Κρεμάστρες, δηλαδή μπορούμε να κρεμάσουμε ένα ιδιαίτερο φόρεμα. Τώρα, εγώ σου που κρεμάω και τα μπλουζάκια μου και είναι πάνω από 350, άμα φτιάξω εσύ 350. Δεν μπράβο. Εγώ θέλω βιομηχανία. Να κρεμάσω από το αγιώ. Αυτό εννοώ. Κρατάνε. Λοιπόν, για πε. Επειδή ξέρω γι' αυτό στο λέω. Τι άνε, τι έχει διαφορά, τι έχει δημιουργήσει κιόλα. Για πε. Το θέμα είναι ότι αυτές οι κρεμάστρες είναι για να κρεμάμε τα φουλάρια μας, τα κοσμήματά μας. Μπράβο. Πιο ανάλαφρα πράγματα. Για την ντουλάπα μας ούτως ή άλλως δεν φαίνονται, αφού πρέπει να ανοίξεις. Εντάξει, και εκεί γίνονται ωραίες κατασκευές, αν θέλεις, και να αλλάξεις, ας πούμε, το ύφος και το στυλ και να ανοίξεις ντουλάπα σου και να βλέπεις χρώμα. Σαφώς. Αλλά εμείς θα παραμείνουμε σε ό,τι βλέπει. Α, θα τη ήθελα όμως μια τέτοια κρεμάστα που θα μας δείξει και στο βιντεάκι πώς φτιάχνεται. Θα ήθελα να τη φτιάξω π.χ. για τις γραβάτες μου. Α. Που είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν τις έχω. Κατάλαβες, είναι πολύ ιδιαίτερες. Θα το δεις στο βιντεάκι και θα μου πεις αν κάνει για τις γραβάτες σου. Εγώ έβαλα τα φουλάρια μου. Εσύ βάζεις τα φουλάρια σου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει αφού θα είναι στο θέμα. Κοντά μας και η Μπάρμπαρα Κίρκη από τη στήλη των Ζώων. Yes. Κούκλα όπως πάντα και βέβαια με τη συμπαρουσιάστρια της. Ναι, σιγά ναι. Σιγά μαθαίνει τα φώτα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Τι έχεις ετοιμάσει? 10 ζώα που αγαπούν με το τέρι τους, με πίστη ως το τέλος της ζωής τους. Α, ξέρεις ότι εμένα το μυαλό μου πάει μόνο στο σκύλο και στη γάτα, αλλά θα μάθω μάλλον και άλλα πολλά ζωάκια που δεν τους δίνουμε σημασία. Δυστυχώς δεν είναι καν τα σκυλιά και τα γατιά. Αλήθεια? Ναι. Τι έρευνες μου έχεις και για φέτος, ρε Μπάρμπαρα Κίρκη. Τα γλυκά Τζόρτζιο είναι εδώ κοντά μας. Παιδιά, τα βλέπετε, αλλά δεν αγγίζετε. Όχι πως δεν είναι για μας. Για μας είναι, αλλά στο τέλος της εκπομπής καταλαβαίνεις. Εγώ δεν θα αγγίξω. Ναι, να μην είστε σε δίαιτα, σε διατροφή για τη φετινή σεζόν. Έτσι, δεν μου έχεις πει. Λοιπόν, σωστά δεν τα είπα, παιδιά. Τέλεια. Σωστά τα είπα. Καλά, δεν ήθελα να τα πω και έτσι ακριβώς, αλλά δεν πειράζει, σωστά βγήκανε. Ήθελα κάτι άλλο να πω. Δεν πειράζει, μη στεναχωριέστε, βρε κορίτσια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν.
Τι γίνεται με το βιντεάκι το οποίο έχεις ετοιμάσει, το δούμε σε λίγο. Αλλά πες μας με δύο λόγια, τι θα μας δείξεις. Καταρχήν έχεις κάτι εκεί ανάμεσα, γιατί το είχαμε παρουσία, είχαμε πει να το παρουσιάσουμε. Το βιντεάκι και είχα πει στις κυρίες ότι θα το δείξω. Μου στείλανε και στο από κοντά. Facebook. Ναι, θα το δείξουμε από κοντά. Και το οποίο θα παραμείνει και στο σκηνικό μας, θα το δείτε από την επόμενη εβδομάδα. Είναι το φωτιστικό με τα σετάκια του. Αυτό, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Έχει σετάκια εκεί πέρα. Είναι τέλειο. Ναι, σετάρουμε. Είπαμε να αλλάξουμε κάτι από το διαδίκτυο. Αυτό κάνουμε εμείς. Αλλάζουμε πράγματα. Αυτό είναι λοιπόν τέλειο. Είναι, για να ξέρετε, είναι το πλαστικό, εκείνο το μπουκάλι εκείνο που ήταν το πετάξιμο το νερό, με μια πολύ ωραία δαντέλα, με τα κουταλάκια. Δηλαδή, πραγματικά, όταν έχεις, ρε παιδί μου, έμπνευση. Φαντασία. Είναι αυτό που είχε ο Θεός όταν έπλασε εμένα, που λέει κυβίση. Ναι, όταν έχεις έμπνευση, τι μπορείς να κάνεις. Να δημιουργήσεις. Αυτό. Ναι. Δημιούργημα του Θεού ή του Θεανθρώπου. Ένα, δεν το είναι, ίδιο, δεν είναι. Γιατί θα το χάσω. Λοιπόν, αυτό θα μας τα αφήσεις να το βάλουμε είναι στο σκηνικό μας. Νομίζω ότι εκεί πίσω θα φωτίσει πάρα πολύ στο γενικό. Για να δω λίγο κάτι με το γενικό, παιδιά. Εκεί πίσω το θέλω να το βάλεις. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Στο τέλος της εβδομάδας, για να μην αλλάξουμε τώρα μέσα στη μέση της εβδομάδας. Δεν το θέλω αυτό. Καλά, βάλτε το όποτε θέλεις, δεν τρέχει θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας πεις τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, στο βίντεο που θα ακολουθήσει έχουμε ετοιμάσει κρεμάστρες από ξύλο και μανταλάκια. Αλλά τα μανταλάκια τα ξύλινα, αυτά που απλώνουν τα ρούχα, έτσι. Που απλώνουμε τα ρούχα. Που απλώνουμε τα ρούχα. Ναι. Δηλαδή, όταν εννοείς τα μανταλάκια, τι, αυτά τα πολύ, τα ξύλινα. Τα μεγάλα ή το κανονικό μέγεθος. Το κανονικό μέγεθος. Αν θες και μεγάλα, ακόμα καλύτερα για τις γραβάτες, ας πούμε. Ναι. Πρέπει να ψάξω να βρω μεγάλα τώρα. Ναι. Σπίτι έχω μόνο μικρά. Και γίνεται μόνο με ξύλινα και με τα πλαστικά τα πολύχρωμα. Δεν μόνο με τα ξύλινα. Πλαστικά, δεν κάνει το vintage. Έτσι, μπράβο. Γιατί το ξύλινο θα το επεξεργαστείς, θα το βάψεις, θα ζωγραφίσεις, θα κάνεις διάφορες έτσι. Άρα στην ουσία εμείς τι θέλουμε να δείχνουμε, δηλαδή μάλλον τι θα χρησιμοποιήσουμε, πάμε να κάνουμε έτσι, μας θα δίνεις και στο βίντεο αναλυτικά, δηλαδή πόσα μανταλάκια θέλουμε. Αναλόγως πόσο μεγάλη θέλεις να κάνεις την κρεμάστρα σου, εσύ μπορεί να θέλεις να την κάνεις, ρε παιδάκι μου, ένα μέτρο. Κάτσε, δεν παίρνουμε καμία κρεμάστρα έτοιμη και απλά την ενισχύουμε. Όχι, θα πάρεις ένα κομμάτι ξύλου, λεπτό, το οποίο εγώ προσωπικά το έχω βάψει, το έχω επεξεργαστεί. Τέλεια. Έχω βάλει τα κρεμαστάκια του για να μπορέσει να κρεμαστεί στον τοίχο. Έχω κολλήσει, έχω βιδώσει τα μανταλάκια του, τα οποία είναι και αυτά, ανάλογα με τον ντεκόρ, βαμμένα, φτιαγμένα. Σαφώς. Είναι ένα άλλο πράγμα, δηλαδή βλέπεις ένα ξύλο και μανταλάκια και λες τώρα τι κάνει, τι θα κάνει. Ναι. Να σου πω, γίνεται εύκολα δηλαδή ή πρέπει να το έχεις και λίγο το χέρι, δηλαδή γιατί μου λες θα τα βιδώσω, θα τα φτιάξω. Θεωρώ ότι αυτά που επιλέγω για να δείχνω στους φίλους και στις φίλες, δεν θα τους δείξω ας πούμε μια μπρεζιέρα πώς θα τη φτιάξω ή ένα τοίχο ή ένα που είναι πιο εξειδικευμένο. Mm-hmm. Προσπαθώ να βρίσκω θέματα πιο εύκολα, πιο προσβάσιμα σε εισαγωγικά, στο να μπορέσει ο άλλος να το φτιάξει, να προσπαθήσει να κάνει το ίδιο με αυτό που κάνω εγώ. Αυτά θεωρώ είναι εύκολες κατασκευές. Ναι. Όπως το φωτιστικό που φαίνεται δύσκολο, είδες στο βίντεο, βήμα-βήμα μπορείς να το κάνεις ακόμα και εσύ, εύκολα, χωρίς να έχεις ξανακάνει κάτι ανάλογο. Σωστά. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, τι τρέμει το μωρό, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Φοβάται λιγάκι. Α, μάλιστα. Αγάπη μου γλυκιά, αγάπη μου, ζωούλα μου. Είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Τίποτα δεν είναι γρήγορο και εύκολο στη δημιουργία. Ακριβώς, θέλει μια διαδικασία. Και σίγουρα εγώ όταν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, όπως προανέφερες, με πιάνει και μια τρέλα ένας ίστρος που το σκέφτομαι κάπως έτσι για να το τελειώσω, ας πούμε, σε ο μια ίστρος ώρα. Είναι αυτό που πιάνει και τις εγκυμονούσες. Και τα σκυλάκια. Και τα σκυλάκια. Και τα σκυλιά. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ παθαίνω το ίστρο φαντασία, σκέψεις, έτσι, ξεφεύγω. Οπότε μπορεί να πω ότι αυτό το υπολογίζω βάσει με την εμπειρία που έχω μια ώρα και να μου πάρει τρεις ώρες. Ναι. Γιατί όταν είσαι στη διαδικασία αλλάζεις κιόλας. Και το υλικό που δουλεύεις, τι θα σου βγάλει. Ναι. Άρα με αυτό στην ουσία αλλάζουμε και την εμφάνιση κάποιων πραγμάτων, αλλά και αυτό στην ουσία πρέπει να φαίνεται, και πρέπει να τοποθετηθεί έξω. Εάν θέλεις να μπει μέσα στην ντουλάπα για να εξοικονομήσεις χώρο όπως θέλεις εσύ με τις γραβάτες που θες 10 ντουλάπες και όχι μία, θα το βάλεις μέσα. Δηλαδή θα κάνεις κάτι πιο απλό. Α, ό,τι βάζουμε μέσα το κάνουμε για εξοικονόμηση χώρου δηλαδή. Ναι. Ενώ όταν το αφήνουμε απ' έξω. Όταν το αφήνουμε έξω, θέλουμε να έχει και ένα design. Θέλουμε να έχει και σύνολο. Άρα θα το κάνουμε λίγο πιο απλό. Θα μας δείξει κάτι designato, αλλά εμείς για μέσα στην ντουλάπα. Δεν χρειάζεται να βάλεις. Το ίδιο με τις γραβάτες δεν μπορεί να γίνει το ίδιο και με ζώνες.
Κοίταξε να δεις, με τις ζώνες είναι πιο δύσκολο γιατί συνήθως είναι πιο βαρύ η ζώνη. Okay. Επίσης θα μου άρεσε, τώρα ακούστε να δείτε. Δώστε μου προτάσεις. Θα μου άρεσε πάρα πολύ οι περισσότερες γυναίκες, τα σουτιέν σας, τα έχετε μέσα στο σιρτάρι. Ναι, το ένα, σειρά-σειρά. Καπάκι και στη σειρά. Okay. Εμένα θα μου άρεσε σε μία κρεμάστα από το πίσω μέρος κρεμασμένα αναχρώμα ή από το ραντάκι όλα τα σουτιέν. Στη σειρά. Πάρα πολύ ωραία. Σε μια χειροποίητη κρεμάστρα. Πάρα πολύ. Δηλαδή να ανοίγει και να λες σήμερα θα βάλω αυτό με αυτό. Και να τα βλέπεις, ας πούμε, δεν είναι και αυτό πολύ ωραίο. Ναι, απλά πρέπει να έχεις και χώρο για να το κάνεις σε ένα σπίτι. Ναι. Αυτό όπως και τα εσώρουχα είναι πολύ ωραίο να τα βλέπεις στη σειρά. Να και να τα βλέπεις ναι. Και να λες και στην μπουτίκ, εννοείται. Ναι, με είπε όπως και να πει ότι είσαι στην μπουτίκ. Εμένα με τρόμαξε εκείνη τη στιγμή να το ολοκληρώσει. Γιατί μιλάγαμε για εσώρουχα και τα δίκια μου να βλέπεις ότι είσαι στην μπουτίκ. Στο μαγαζί, γι' αυτό το ξέρω. Να σε ρωτήσω. Εμένα, α πούμε, θα μου άρεσε πολύ αυτό γιατί έχω και γύρω στα 16 παπιών. I know. Να βάλω και τα παπιών μου. Εκεί να τα βλέπω. Θα κάνουμε άλλο πράγμα εκεί. Α, θα μου δείξεις και μια άλλη κατασκευή για τα άλλο παπιών. Άλλο πράγμα. Βέβαια, το κάθε ναι. Θέλει και το. Θέλει και το ανάλογο. Παπιόν του. Ναι, βεβαίως. Ναι, θέλει το παπιόν του. Τη διαφορετική του κρεμαστρούλα. Ναι. Τη διαφορετική του κρεμαστρούλα. Μπορούμε αυτά τα ξύλινα πριν τα τοποθετήσουμε. Εγώ δεν έχω δει το βίντεο σου, εγώ έκανα δικές μου ερωτήσεις. Ναι, 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 ναι. Μπορούμε αυτά τα ξύλινα να τα έχουμε, ας πούμε, και να τα έχουμε πρώτα με σπρέι βάψη διάφορα χρώματα. Βεβαίως. Και ας πούμε να την κάνουμε τη μία ροζ, την άλλη ροζ κίτρινο, μπλε. Ναι. Ακόμα πιο ωραίο. Δηλαδή, θα μπορέσει να παίξει. Δηλαδή, ο καθένα στα βίντεο που δείχνει, θέλω να πω που είναι βίντεο που είναι φτιαγμένα έτσι με τα συστατικά, με όλα, με την απλή λογική και μέθοδο που όταν το βλέπεις από το σπίτι σου είναι φτιάξτο και εσύ μόνο σου μπορείς ή μόνη σου. Εμείς μπορούμε σε κάτι που εσύ δείχνεις, ας πούμε, εδώ που έχεις βάλει τις μαργαρίτες, κάποιος άλλος μπορεί να του αρέσει το τριαντάφυλλο. Μπορεί να θέλει να βάλει μεγάλα τριαντάφυλλα. Σε κάποιον αρέσει το νούφαρο, έτσι. Να βάλει νούφαρο. Δηλαδή και τι πάει με το σπίτι και του. Να μην βάλει και καθόλου λουλούδι. Καθόλου λουλούδι. Μπορεί να βάλει κάτω-κάτω, ας πούμε, π.χ. αν το θέλει να το κάνει καλοκαιρινό, θα μ' άρεσε όπως έχεις τα πάνω να βάλει κοχύλια. Ή να βάλει αυτά τα που είναι πώς έχουν οι χαβανέζες. Θα μ' άρεσε πολύ κάτω, κρόση. Μακρύ, το κρόση, αλλά και το κρόση. Ή το κρόση, ή το χαβανέζικο. Ναι, 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 κατάλαβα. Πολύχρωμο, χαβανέζικο και ωραία. Μακρύ. Αυτό δηλαδή, π.χ. τώρα μου δώσετε με ένα έμπνευση. Αυτό το φωτιστικό θα μ' άρεσε. Με μια λουρίδα μακρύ κρόση που φτάνει μέχρι το πάτωμα. Πώς είναι πολύ τα φωτιστικά ωραία. Τα πολύ. Και να μπει σε μια γωνία. Ακόμα και με δέρμα. Φαντάσου δέρματα. Πιο χειμερινό design, πιο δηλαδή. Εμείς δίνουμε την κεντρική ιδέα, το έχω πει, το αναφέρω συνέχεια για να καταλάβουν οι φίλοι μας, ότι εμείς σας δίνουμε την κεντρική ιδέα από εκεί και πέρα εσείς. Να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους. Μπράβο. Βάζετε ό,τι θέλετε, μπράβο Φίλιππα, βάζετε ό,τι θέλετε και ό,τι σας αρμόζει και σας ευχαριστεί. Και ταιριάζει και με το σπίτι τους. Σαφώς, γιατί παίζει ρόλο και που θα το βάλουμε. Και να έχουμε κάτι, γενικά όχι τώρα μόνο για τις κρεμάστρες, κάτι που μπορεί να θέλουμε να το πετάξουμε, αυτό μπορούμε να το διαμορφώσουμε. Μπράβο, εκεί, ανακύκλωση λοιπόν. Ναι, μην το πετάμε. Ένας δίσκος που μπορεί να έχει χαλάσει οτιδήποτε. Μπορούμε. Ξέρεις τι ωραίο κάδρο γίνεται αυτός ο δίσκος. Γίνεται τώρα, καταπληκτικό παράδειγμα, κάδρο. Ναι. Φαντασία. Το καλύτερο είναι βέβαια να επικοινωνήσουν μαζί σου, γνώμη μου, και να πούνε ότι κοίτα, έχω αυτό που είναι χάλια. Μήπως μπορείς. Έχεις πάρα πολύ ωραία πάσα, δεν έχω αναφέρει. Όχι, γιατί το έχω κάνει κι εγώ. Sorry, το λέω και στον αέρα. Το έχω κάνει κι εγώ. Σε έχω πάρει, σε έχω πει, έχω αυτό. Μπορεί να με βοηθήσεις και με βοήθησες και γι' αυτό κιόλα. Το αναφέρω εσένα και σε ευχαριστώ πάρα 24/7, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να αναφέρω, Αλέξανδρέ μου, και δεν το ξέχασα στις προηγούμενες εκπομπές, είναι τη σελίδα της εκπομπής που μπορούν να δουν και εκεί πράγματα. Σαφώς και να την πούμε. Τη σελίδα μου εμένα, τη δική μου την προσωπική. Τη δική σου. VMart Handmade Creations. Εκεί θα χαρώ να δω τα μηνύματά σας, να δω τις παρατηρήσεις σας. Σε βεβαίως. Εσείς μας κάνετε καλύτερα. Και κάτι που μπορεί να έχουν κάνει και να μην τους βγήκε, να σου πούνε πώς μπορώ να το βελτιώσω. Να μου δώσουν ιδέες, ή να μου προτείνουν ότι πώς θα κάνεις αυτό, τι γίνεται, τι υλικά να χρησιμοποιήσω, κάτι άλλο που εγώ δεν το έχω σκεφτεί. Ναι. Οπότε, VMart Handmade Creation, σας περιμένω με χαρά. Να συνεργαστούμε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βιντεάκι που έχει ετοιμάσει η Βίκυ Μπάδα για εσάς. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με Μπάρμπαρα Κίλ και με ένα πολύ ωραίο θέμα που θα το συζητήσουμε όλοι μαζί εδώ και θα δει λίγο και το τι ξέρουμε ή τι δεν ξέρουμε για κάποια πράγματα. Και θα σας πω για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε κοντά μας. Φίλες και φίλοι και πάλι γεια σας από Ιδέες και Λύσεις. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πολύ απλό, πολύ εύκολο, εύχριστο
και που θεωρώ ότι όλοι θέλουμε να το έχουμε στο σπίτι μας. Θα φτιάξουμε μια κρεμάστρα από μανταλάκι. Στην οποία κρεμάστρα αυτή βέβαια δεν μπορούμε να κρεμάσουμε βαριά πράγματα, αλλά σίγουρα θα βολευτείτε στο να κρεμάσετε τις γραβατούλες του άντρα σας, τα φουλάρια σας, ακόμα και τα κοσμήματά σας. Οπότε πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Καταρχήν τα κλασικά, τα ξύλινα μανταλάκια που απλώνουμε τα ρούχα μας. Ένα κομμάτι ξύλο το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από παντού. Από ξυλουργείο να πω, από μια παλιά τάβλα κρεβατιού, πεταμένο στην άκρη του δρόμου που το βρήκα εγώ και το επεξεργάστηκα. Ένα απλό ξυλαράκι, ό,τι μέγεθος θέλετε εσείς. Εγώ ξαναλέω και θα το λέω πάντα. Δίνω την κεντρική ιδέα. Η φαντασία και το αποτέλεσμα και τα χρώματα και τα υλικά που θα παντρέψετε το αφήνω σε εσάς. Θα χαρώ να μου στείλετε τα βιντεάκια σας ή τις φωτογραφίες σας στο VMR Handmade Creations στο Facebook. Πάμε να δούμε τι άλλα υλικά θα χρειαστούμε έτσι ώστε να τελειοποιήσουμε την κρεμαστρούλα μας. Χρειαζόμαστε χρώματα, εγώ πια θα προτιμήσει τα ακριλικά χρώματα. Είναι σταθερά και αντέχουν στον χρόνο. Πινέλα φυσικά. Την κόλλα μας οπωσδήποτε. Καλή σιλικόνη να κολλάει δυνατά. Λοιπόν, οπότε τώρα θα επεξεργαστούμε το ξυλαράκι μας, το οποίο το έχουμε βρει. Εγώ συγκεκριμένα αυτό το βρήκα έξω, στο δρόμο. Το καθάρισα. Πήρα το γυαλό χαρτό μου, το έχω τρίψει έτσι ώστε να μην υπάρξουν σκληρές πλευρές και αγκίδες, για να δέσει το χρώμα μου ομοιόμορφα, έτσι ώστε να έρθει και να κολλήσει σωστά το μανταλάκι μας. Τώρα, πάμε να χρωματίσουμε με τα χρώματα που έχουμε επιλέξει, τι θέλουμε να κάνουμε, τι χρωματισμούς θέλουμε να βγάλουμε, αυτό το αφήνω σε εσάς. Εγώ τι θα κάνω πάλι είναι άλλο πράγμα. Ό,τι μου βγει. Πάμε να δούμε τι θα βγει. Έχουμε βάψει τα μανταλάκια μας όπως βλέπετε, εγώ έχω διαλέξει αυτούς τους χρωματισμούς. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν για το ακριλικό. Θα χρειαστεί γύρω στα 10 λεπτά για να στεγνώσουν καλά. Γιατί όπως βλέπετε τα έχουμε βάψει μέσα έξω, εκτός από την κάτω πλευρά η οποία θα κολλήσει και δεν θα φαίνεται στο ξύλο μας. Τα μανταλάκια μας είναι έτοιμα να τα κολλήσουμε. Πάμε να δούμε το ξύλο μας. Έτοιμο και το ξυλαράκι μας. Εγώ προτίμησα αυτές τις αποχρώσεις έτσι ώστε να ταιριάζει εύκολα σε όλα τα σπίτια, όλα τα ντεκόρ, όλα τα χρώματα. Και τώρα, εφόσον έχει τραβήξει και έχει στεγνώσει, θα αρχίσω με τη σιλικόνη μου να κολλάω τα μανταλάκια μου. Προσέξτε να δείτε σε άλλες κατασκευές στο διαδίκτυο, έχουμε δει τα μανταλάκια να είναι κατά αυτόν τον τρόπο, κάθετα. Εγώ προτίμησα ένα άλλο, πάλι δικό μου, δική μου εμπειρία. Εσείς το κάνετε όπως θέλετε εσείς. Θα χαρώ να δω φωτογραφίες και βιντεάκια σας στη σελίδα μου. Σας περιμένω. Πάμε να κολλήσουμε τα μανταλάκια μας. Φίλες και φίλοι, η κρεμάστρα μας είναι έτοιμη. Μπορείτε να κρεμάσετε τα φουλάρια σας, τις γραβάτες σας, τις πετσέτες της κουζίνας. Εγώ τώρα θα κάνω, ας πούμε, μια επίδειξη πώς μπορώ να κρεμάσω ένα δικό μου μαντίλι. Σας μπορείτε να βάλετε τις πετσέτες της κουζίνας σας. Μπορείτε να βάλετε τις σημειώσεις σας, τα κλειδιά σας με προσοχή, να μην είναι βαριά στα μπρελόκ σας, οπότε καταλαβαίνετε, θέλει ελαφριά πραγματάκια, πιο πολύ είναι ντεκόρ. Θα χαρώ να σας δω στη σελίδα μου από ιδέες και λύσεις, άλλο ένα βιντεάκι για σας, με αγάπη από εμάς. Να είστε καλά με τους επόμενους. Γεια σας! Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και από όλη την Ελλάδα, www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Αχ,
Αχ, ένα λεπτό, κοριτσί, γιατί κρατάω και τις σημειώσεις μου. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Ξεκινήσαμε πριν έτσι σε υποδεχτούμε με ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχει να κάνει με ζωάκια. Αναγκαστικά βεβαίως θέλουμε να ξεκινάμε ή να τελειώνουμε τέτοιο βιντεάκι, γιατί είναι η στήλη τέτοια, πρέπει να μας βάζει στο νόημα. Να πω ότι όλοι εσείς από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό επικοινωνείτε και ο Ηλίας Τσιακμάκης δίνει δώρο ένα καταπληκτικό χαλί και άλλο ένα, όχι βέβαια στον ίδιο, εννοείται δύο διαφορετικοί. Ένα 6230 της επιλογής σας, Ηλίας Τσιακμάκης, όπου υπογράφει τα λευκά είδη, τα χαλιά αλλά και οτιδήποτε χρειάζεται ένα σπίτι, Ελισπόντου 10 στην Νίκαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ηλία και τη Σούλα που για άλλη μια χρονιά είναι δίπλα στην εκπομπή και βεβαίως έχει δώσει και το υπέροχο αυτό χαλί που έχουμε στο πάτωμα. Και εξαιρετικό. Το και το πατάμε και δεν παθαίνει τίποτα, διότι αυτό σημαίνει ότι υπογράφει το χαλί από το 1900 τόσο. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο, αλλά κάπου εκεί που γέννηθα. Δεν είναι που γεννήθηκα. Α, ναι. Θα γίνω χαλί. Να με πατήσεις. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Καλά, έχουν υποθεί και πάρα πολλά και παροιμίες και τραγούδια με ένα μαγικό χαλί. Χαλάκι σε μόνη σου, ανάθεμα τον μπόι σου. Χαλάκι σε μόνη σου. Ναι, ανάθεμα τον μπόι σου και τέτοια. Δεν μου λες, τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Είναι ένα θέμα πολύ έτσι, γλυκουλικό, ρομαντικό. Μας αρέσει τα ρομαντικό εμένα. Και εμένα. Εγώ είμαι λίγο του ρομαντικού. Όπως και στον ηθικό θέλω ρομαντικό. Κι εγώ, αλλά και έτσι πριγκυπικό. Ναι, πριγκυπικό ρομαντικό, έτσι βασιλικό. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι το πρότυπο πίστης και αυτοθυσίας είναι ο άνθρωπος, έτσι δεν λέμε? Σαφώς. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πιο ρομαντικά, πιο πιστά στη φύση μας τα ζώα. Σαφώς. Πιο ρομαντικά το θα σας πω και δεν είναι ούτε ο σκύλος ούτε η γάτα. Είναι άλλα ζώα, είναι άλλα 10 ζώα τα οποία 10. Ναι, είναι πιστά μέχρι το τέλος της ζωής τους. Μεταξύ τους εννοείς τώρα. Τους, ναι. Α, όχι με τον άνθρωπο. Όχι, μεταξύ τους. Σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια. Οι άνθρωποι δεν είμαστε και τόσο πιστοί μεταξύ τους. Γι' αυτό τους. Το λέω. Θέμα. Απλά ναι. Μόνο θα ήθελα να κάνουμε κάτι. Θα σας αναφέρω τα 10, θα σας εξηγήσω το καθένα και θα ήθελα να μου πείτε ποιο νομίζετε ότι είσαστε εσείς. Πολύ ωραία. Δηλαδή, με ποιο ζώο είμαι εγώ πιο κοντά. Με ποιο ζώο ταιριάζεται πιο πολύ. Με ποιο θα μπορούσα να κάνω μια σχέση πιθανόν, γιατί με τον άνθρωπο δεν το βλέπω. Όχι, καλά ούτε και εγώ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, ξεκινάμε από τους πιγκουίνους. Πιγκουίνα και πιγκουίνος. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πτηνά κρατούν όλη τους τη ζεστασιά στην καρδιά. Φτιάχνουν ζευγάρια τα οποία είναι μαζί για πάρα πολλά χρόνια. Ο μπαμπάς και η μαμά παίρνουν μαζί μέρος στην επόαση και ταΐζουν τα μικρά τους. Να εξηγήσω τι είναι επόαση. Επόαση είναι όλη η διαδικασία από τη γονιμοποίηση μέχρι την εκόλαση του αυγού. Πάλι να ξεκινήσω τι είναι εκόλαση. Είναι η διαδικασία που γίνεται μέσα στο αυγό. Και τι είναι αυγό, λέει η Σελήνη. Τη Σελήνη τη βλέπατε. Πατάρι. Στο πατάρι που της λέγανε θα πας πάνω να κάνεις σεξ στο πατάρι. Και η Σελήνη έλεγε τι είναι πατάρι, ενώ το σεξ το ήξερε πάρα πολύ καλά. Απλά τι εννοώ, ότι δηλαδή ότι είναι από την αρχή που θα γίνει ένα παιδάκι, από την αρχή που θα γίνει ερωτική πράξη, από την αρχή είναι σε όλη, δεν την αφήνουν. Συμμετέχει την πιγκουίνα. Ναι, δεν την αφήνουν μόνη. Είναι πάρα πολύ αγαπητό. Πολύ αγαπητό. Γι' αυτό λένε σαν ερωτευμένη πιγκουίνη το τραγουδάκι. Α, το. Δεν έχει σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Είναι πάρα πολύ δεμένο. Δεν θυμάμαι γιατί λέω το θέμα μόνο του λαϊκού ρεπερτορίου, να με συγχωρέσετε. Λόγω φωνής δεν λέω ποπάκια και ροκάκια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λευκή κύκνη. Οι κύκνοι διαλέγουν μόνο έναν σύντροφο. Για όλη τη ζωή εννοείται. Αυτό πήγα να σου πω. Και είναι πιστοί για όλη τους τη ζωή. Μόνο έναν. Δεν θα προτρέξω να σου πω ότι είμαι κύκνος. Όχι. Κάτσε, έχουμε κι άλλα. Η σχέση των κύκνων χαρακτηρίζεται από υπέροχες αρετές, όπως είναι η φιλία, η φροντίδα για τον άλλον, έτσι, και η συμπόνια. Τι όμορφο. Μάλιστα. Είναι πολύ ρομαντικό, γι' αυτό και τους βλέπεις και αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς αντικό, που είναι κύκνοι, που καρδιά. Είναι μητούλα και καρδιά. Έτσι έχει βγει και αυτό που κάνουμε εμείς το έτσι δεν είναι και κάτι σαν δεν ξέρω να το κάνω καλά, είναι κάπως το έτσι και τα λοιπά, έτσι. Όντως. Σαν τους κύκνους. Αετή. Γιατί αυτό δεν το ήξερα για τους αετούς. Τους νόμιζα ότι είσαι αγριόπουλο. Ναι. Λοιπόν, κι όμως, προφανώς ο αετός γι' αυτό επιλέχτηκε ως το εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι είναι πάρα πολύ πιστό. Άκου να δεις, δεν το ήξερα. Για τον αετό δεν το ήξερα. Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Γίβονες. Ξέρετε τι είναι οι γίβονες? Γι' αυτό λένε αετός, αετό μεγάλωνε. Του λέγε και το μάλωνε. Δεν το ακούσα στην Τζεμπεκιά. Ναι. Και ο αετός πεθαίνει στον αέρα, έχω ακούσει. Ναι, αυτό είναι του Σφακιανάκη. Ναι. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Ελεύθερος και δυνατός. Ναι. Και αυτό που λέμε αητήσια ματιά έχει. Έτσι. Και αυτό που λέμε του αητού, του αητού και του αητού. Μα
είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία προσωπικότητα. Ποιο? Ο Αιτός. Ναι. Ωραία προσωπικότητα. Μ' αρέσει. Λοιπόν, θα κάνω έναν Αιτό από καινούργιο τατουάζ τώρα που μου το είπατε. Λοιπόν, τι για είναι οι γίβονες. Για να το ανεμπνέει. Γίβονες. Τι είναι οι γίβονες. Οι γίβονες. Παιδιά, ούτε και εγώ το ήξερα. Είναι οι πίθηκοι. Δεν είναι πίθηκοι, οι πίθηκοι. Διαφέρουν από τους μεγάλους τους πιθήκους, τους χιμπατζίδες. Είναι ένα είδος πίθηκες. Πίθηκων. Πίθηκων. Ναι, τα λέμε όλα. Ωραία. Λοιπόν, εκτός από το, το γεγονός πως αυτά τα ζώα έχουν αρκετά ισχυρούς δεσμούς, καταφέρνουν να έχουν ίσα δικαιώματα στις σχέσεις τους. Κοίταξε να δεις. Τι μαθαίνει. Έτσι νομίζω, αυτό βέβαια έτσι είναι για όλους τους πιθήκους. Πώς έχεις δει αυτό το ζώο, πώς είναι. Ναι, ναι, το είδα. Είναι μικρό. Είναι καλό να ψάξουμε λιγάκι στο Google και να πατήσουμε γιβονές. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Είναι κάτι σαν. Είναι πιθήκους, αλλά δεν είναι τα μικρούλικα του, τα μαϊμουδάκια, ούτε οι χιμπατζίδες, ούτε ο γορίλας. Είναι μια μέση κατάσταση. Είναι μια μέση κατάσταση. Μάλιστα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι και εμείς κατά βάθος μπορείτε να βλέπετε τρεις εθέρειες υπάρξεις, αλλά πίθηκοι ήμασταν. Ναι, α, έτσι ξεκινάμε. Ναι, έτσι ξεκίνησε και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε. Το άλπαντρος. Ξέρετε. Άλμπατρος, ναι, ξέρω και όλες τις ξενοδοχείες μου στις αλυσίδες. Με καλούν πάντα και τους ευχαριστώ πολύ. Πάντα με στέλνουν λιμουζίνα να με παραλάβει από το ξενοδοχείο και να με πάει στο αεροδρόμιο κτλ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σουίτες που μου δίνουν. Αυτά ξέρω εγώ. Να πάμε κι εμείς τότε. Να πάμε. Όλοι μαζί, θα πάω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, το άλμπατρος είναι από τα μεγαλύτερα υπτάμενα πουλιά. Α, γι' αυτό τα ξέρω. Το μυστικό των ισχυρών δέσεών τους είναι τα μεγάλα ταξίδια του αρσενικού. Και η ανόητη, αλλά και τρυφερή χωρή του θηλυκού, όταν υποδέχεται το αρσενικό. Απίστευτο. Του χορεύει κιόλας. Όταν πάει να φέρει τροφή, φεύγει μακρινά ταξίδια και γυρνάει και το θηλυκό χορεύει. Απίστευτο. Υποδοχή. Άκου, άκου, άκου. Παιδιά, αυτό όμως σημαίνει, δηλαδή, ξέρεις καμιά φορά, λέει τώρα βλέπεις έναν αητό και πετάει. Okay. Σου κόλλησε ο Αιτός, λοιπόν, Αιτός εσύ θα είσαι. Επιβλητικό, δυναμικό κτλ. Όμως, επειδή είναι επιβλητικό και δυναμικό και όλα αυτά, δεν περιμένεις ποτέ από αυτό ότι είναι τόσο πολύ μέχρι το θάνατο μαζί εκεί που θα αγαπήσει και σαν ζεύγος μάλλον Αιτό. Ναι, δηλαδή αυτό πιο πολύ εγώ... Δείχνει δυναμικό, είναι πολύ δυναμικός και λες αποκλείεται. Δείχνει μοναχικότητα έχω να προσθέσω, γιατί... Συνήθως μόνο του. Και μόνο, πετάει, ναι. Και απλώνει τα φτερά. Και όμως είναι πολύ πιστό. Φοβερό, πάρα φοβερό, πολύ πιστό. Αυτό, ηλίκη, ήταν... παιδιά. Ναι. Ο αρσενικός, λοιπόν, ηλίκος είναι πολύ ευγενικός και φέρεται πολύ τρυφερά στις θηλυκές λύκους. Και μπορεί να τους χωρίσει μόνο ο θάνατος. Το θηλυκό είναι το κυρίαρχο μέλος της οικογένειας. Λογικά, το μυστικό των ευτυχισμένων σχέσεών τους κρύβεται στο γυναικείο θάρρος. Περίπου, εγώ θα ήθελα να προσθέσω, έτσι δεν είναι και τα λιοντάρια. Ναι. Που... Εντάξει, φαίνεται ο λιοντάρης, ότι εγώ ναι, κάνω κουμάντο, αλλά η άλλη γρούλα νομίζω είναι... Φαγητό, ναι, που προσέχει τα παιδιά, νομίζω ότι έτσι γίνεται και στα λιοντάρια. Που εμείς όμως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, παιδιά. Γιατί όχι, απλά επειδή έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ, ότι το λιοντάρι δεν είναι αυτό που απόλυτα τρέχει. Δεν κουράζεται, η τυγρούλα συνέχεια και έχει μαζί και το παιδί και το μαθαίνει. Η Λένα κυνηγάει. Ναι, το λιοντάρι έτσι κι αλλιώς δεν είναι και ο βασιλιάς των ζώων. Ναι, αλλά όμως η τυγρούλα κάνει. Έχει μόνο το όνομα. Είναι και επιβλητικό. Ναι, εντάξει, ναι. Κοίταξε, όταν θα απειληθεί. Σε μια γέλη, εντάξει, λογικό είναι. Θα καθαρίσει το αρσενικό λιοντάρι. Σοφό. Η αλήθεια είναι αυτή. Με τη, είναι δυνατό και εμένα πάντα τότε με φωνάζουν για να καθαρίσω. Ναι. Ενίοτε. Το σπίτι, το μπαλκόνι. Το μπάνιο, με φωνάζουν πάντα. Να ρωτήσω, ναι. Το λιοντάρι δηλαδή, άρα άλλο είναι το λιοντάρι, άλλο είναι η... Ο λυκός. Όχι ρε παιδί μου, το λιοντάρι, το αρσενικό είναι το λιοντάρι, δεν υπάρχει θηλυκό λιοντάρι. Η Λένα. Ναι. Και η τίγρης. Η τίγρης είναι ο τίγρης, βέβαια εγώ τα θεωρώ νομίζω λίγο ίδια, δεν είναι. Ναι, είναι στην ίδια... Είναι στην ίδια ελουροειδή. Ναι. Και κάνουν και παρέα δηλαδή ο τίγρης. Καμιά με φορά βγαίνουν. Βγαίνουν μαζί έξω, βγαίνουν, στον κήπο. Ναι. Πάντως σας πω ότι έχω δει στο εξωτερικό. Έχω δει στο εξωτερικό λιοντάρι. Και στο ζωολογικό κήπο, σε κάποιους ζωολογικούς. Ναι. Έχω δει και όπως όχι λιοντάρι, τίγρης. Τίγρη. Ναι. Τίγρη σε σπίτι. Και Jason Statham έχει. Άχου το. Ναι. Του έχεις στείλει μήνυμα. Το έχεις πει να μας το φέρει εδώ. Όχι, αλλά θα ήθελα. Άλλα να στείλει, Βάρβαρα. Λοιπόν, πω θα μ' άρεσε πολύ λιοντάρι.
Είναι επικίνδυνο, δεν κάνει όμως με τον κούκι, θα στον φάει. Ναι, όχι, θα έχω άλλο σπίτι για τον λιοντάρι και άλλο για τον κούκι. Α, εντάξει. Πολύ ωραίο το λιοντάρι. Έχω πρόβλημα έτσι. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι κατά στο να έχεις τέτοια ζώα που ανήκουν έξω στη φύση, στην άγρια. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά... σαφώς, γιατί πας... Καταρχάς δεν έχουμε εδώ πέρα νόμους, απλά επειδή κάνουμε τώρα έτσι το χιουμοράκι, δεν... Γενικότερα, εγώ νομίζω ότι και ο αετός, όχι αετός και τα πουλιά, όταν είναι μωρά, είναι σαν γατάκια, είναι απίστευτα. Απίστευτα, τα ταΐζουμε τον πιμπερό, έχω δει ντοκιμαντέρ, πώς τα ταΐζουμε τον... Είναι φοβερό. Και να σας πω ότι ενώ όλα αυτά τα ζώα θεωρείται ότι έχουν πολύ άγρια ένστικτα, θέλω να σας πω πραγματικά ότι δεν είναι τόσο άγρια τα ένστικτά τους. Όχι. Όταν σε καταλάβουν, σε μυρίσουν, ναι, και είσαι δίπλα τους. Και επίσης πάλι έχω δει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ και τέτοια. Καμία σχέση, παιδιά. Όπως και στα σκυλιά. Είναι όταν θα του δείξεις, ακριβώς, θα του δείξεις ότι φοβάσαι, έτσι είναι, τότε, γιατί μυρίζονται, είναι, έχουν κάποιες διέστηση. Έχουν, δηλαδή τώρα. Ένα σκυλάκι άγριο που λένε για τα pitbull, που λένε για τα ροτβάιλερ, δεν είναι άγρια. Σαφώς. Οι άνθρωποι δημιουργούν. Ακριβώς. Το σκυλί και το παιδί είναι όπως το μάθει. Ακριβώς. Έτσι είναι νομίζω και αυτά τα ζωάκια. Όταν τα έχουν στο ζωολογικό κήπο, τα έχουν μέσα σε ένα κλουβί. Τους δείχνουν ηρεμιστικά. Για να είναι ήρεμα, για να τα βλέπω εγώ, ο καθένας μας, έτσι, να πάμε για να τα δούμε. Έχω δει στο YouTube και δεν μ' αρέσει καθόλου. Έχω δει που είναι στην Πανκόν και είναι Ταϊβάν, δεν ξέρω που είναι, που έχουν λιονταράκι με ηρεμιστικό και για να πάω εγώ σαν τουρίστας να βγάλω φωτογραφία και να είμαι δίπλα. Ναι. Δηλαδή είναι παράδεκτο. Είναι παράδεκτο. Για πάμε να πούμε επόμενο. Ναι, το τριγώνι. Ναι. Είναι περιστερόμορφο. Ναι. Πτηνό. Mm-hmm. Τι χρώμα, δεν έχω δει. Ή έχω δει και δεν έχω δώσει. Είναι σε περιστεράκια. Έχω δει πολλά πουλιά και δεν τα θυμάμαι πια. Είναι σαν τα περιστεράκια. Είναι, ναι, στην ίδια κατηγορία. Είναι λίγο πιο μικρό, νομίζω. Όχι, είναι το ίδιο. Ναι. Το ίδιο, ναι, ναι. Άσπρα είναι. Και μαυράκια. Α. Στις περισσότερες λοιπόν φωτογραφίες τα τριγώνια εμφανίζονται σε ζεύγη. Γι' αυτό και με την πάροδο του χρόνου έγιναν σύμβολο της αγάπης και της αφοσίωσης. Δεν είναι σαν τα παλιά κεντήματα και αυτά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν πειράζει. Που έχουν τα πουλάκια κάτω. Μπράβο, μπορεί να ήταν και τριγώνια αυτά. Από αυτό είναι, λέει, και η παράδοση. Παλιά οι γιαγιές, η προγιαγιά που κεντούσαν και ήταν καλημέρα με τα πουλάκια. Αχ, την καλημέρα με τα πουλιά. Πόσο ωραία να λες καλημέρα με δύο πουλιά. Ναι. Με δύο μαζί. Με δύο, μωρέ, είναι πιο καλή η καλημέρα γιατί είναι ζευγαράκι. Μην χωρίς το τριγωνάκι, δεν κάνει. Ναι, δεν κάνει. Αλλάζει πάντως, Γιάννη, καλημέρα με δυο πουλιά. Δεν είναι η ίδια, δηλαδή, αυτή που έχει συνηθίσει. Βεβαίως βλέπεις. Είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ δεν θα ήθελα να είχα δυο πουλιά. Για την καλημέρα ή γενικά? Καλά, εννοείται και γενικά. Εγώ σπίτι μου θα ήθελα να έχω πάρα πολλά. Ξέρεις, θα ήθελα πολύ στείο η βεράντα μου. Δεν μ' αρέσει να είναι τεράστια... Καλά, θα τα αφήνα και ελεύθερα να μπουν στο σαλόνι. Αλλά θα μ' άρεσε, άμα ήταν να γυρνάνε. Παντού. Αλλά θα ήθελα, παιδιά, έξω στο μπαλκόνι μου, να είχα μια τεράστια κλούβα που να έχω μέσα δέντρο, νερό να τρέχει, λες, σαν να είναι στο φυσικό σου τοπίο. Ναι, δεν θέλεις. Το μαρούσι θέλω. Λοιπόν, το έτωσα. Και να έχω πουλιά, αλλά να τα έχω έτσι ελεύθερα, που να τα βλέπεις, όχι είστε σε κλουβάκι, να τα βλέπεις σαν να είναι σε ένα δάσος, σαν να είναι στον Αμαζόνιο, να έχω βάλει φυτά. Αυτά όταν τα βλέπω σε κάποιες μεγάλες έτσι εκθέσεις που τα παρουσιάζουν, είναι τόσο όμορφα. Νομίζω ότι περνάνε καλύτερα από το να είναι έξω με τις χειρικές συνθήκες και με τους κινδύνους. Ναι, αλλά όχι να είναι σε ένα κλουβάκι 4x4. Όχι. Έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε ότι για να δεις αν ένα πουλί σε αγαπάει πραγματικά, άφησε το ελεύθερο να πάει όπου θέλει. Αν δεν πάει πουθενά και ξαναγυρίσει σε σένα, σημαίνει ότι τίποτα δεν βρίσκει καλύτερο από σένα. Και άμα ξαναγυρίσει, λένε πάντα ήταν δικό σου. Πάντα ήταν δικό σου, ναι. Και αν πάει και αλλού πάλι είναι δικό σου και θα το καταλάβει, θα πάει και ξαναγυρίσει. Ακριβώς. Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Όπως και ο Σέξπιρ, συγγνώμη. Ναι, έγραψε. Μιλήσαμε πολύ για πουλιάκι. Το έχουμε, ναι. Όπως ο Σέξπιρ έγραψε το ποίημα Ο Φίνικας και η Τριγώνα. Συγγνώμη. Ο Φίνικας και η Τριγώνα. Και η Τριγώνα, ναι, δεν το ήξερα. Και έχουμε επίσης Τιτό. Ξέρετε τι είναι Τιτό? Όχι, ο Τίτος ξέρω τι είναι. Όχι, το Τιτό. Το Τιτό δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι κουκουβάγια, αλλά είναι σαν κουκουβάγια. Δεν μπορώ να την βλέπω, δεν το ξέρω αυτό. Πατήστε Τιτό, TY, ο ωμέγα, κουκουβάγια. Είναι κάτι σαν κουκουβάγια. Δεν είναι κουκουβάγια όμως, είναι κάτι σαν κουκουβάγια. Σαν κουκός. Όχι, είναι η μορφολογία της σαν κουκουβαγίτσα. Θα τη δεις. Γιατί είναι ο κούκος, είναι ο μπούφος, είναι σε αυτή τη ζώνα. Όχι, είναι σαν κουκουβάγια. Ναι. Το αρσενικό λοιπόν φροντίζει για ένα χρόνο το θηλυκό και στη συνέχεια της χτίζει σπίτι και της προτείνει να γίνουν ζευγάρι. Εάν κοίτα το θηλυκό συμφωνήσει και εμφανιστούν απόγονοι,
Το αρσενικό αναλαμβάνει πλήρως τη φροντίδα και την ασφάλεια της οικογένειας. Αυτό είναι αρσενικό. Είναι αρσενικό, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το... Μόνο αν γίνουν, δηλαδή, απίστευτο. Αν αυτή αποδεχτεί. Αν αποδεχτεί να γίνει. Και αν πληρεί τις προδιαγραφές ο... Ναι, θα τις χτίσεις σπίτι, θα τις χτίσεις τιτό. Δηλαδή, είναι καλό, θα τις χτίσεις, ναι, απίστευτο. Ο και να πούμε λιγάκι και για τις αλεπούδες. Εάν το τέρι της αλεπούς πεθάνει, της αλεπού συγγνώμη, τότε η αλεπού δεν ξαναψάχνει άλλο σύντροφο και παραμένει για όλη της τη ζωή. Είσαι μία αλεπού πόνιρη, αλεπού που τα κάνεις όλα, να, να, να. Κάτι ήξερε ο Μπουγάς για την αλεπού, αλλά να όμως που την αλεπού εμείς την χρησιμοποιούμε. Σαν πονηρή. Σαν πονηρή και ότι είσαι αλεπού μου την έφερες και τέτοια, και όμως είπα, η αλεπού είναι στα 10 ζωάκια στον κόσμο, στα αν οποία πεθάνει, μέχρι το τέλος... Μένει εκεί. Ναι, ναι. Είναι απίστευτο, ναι, παιδιά. Ναι, ναι. Είδες τελικά, κύριε Μπουγάμπο, ότι η πονηρή αλεπού δεν είναι τόσο πονηρή. Πιο απ' όλα διαλέγεται. Λοιπόν, εγώ διαλέγω, άκου, επειδή άσχετα αν δεν μπορώ να το καταφέρω, διότι είμαστε άνθρωποι, διαλέγω, ναι, τον κύκνο, διότι αν επιλέξεις έναν άνθρωπο, θες με αυτό να είσαι μέχρι το τέλος, ναι, της ζωής. Απλά τα καθημερινά γεγονότα και τα πράγματα δεν μπορούν να μας κάνουν να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή με έναν άνθρωπο μέχρι το τέλος μόνο. Αναγκαστικά θα γνωρίσουμε και κάτι άλλο. Όμως, σαν φιλοσοφία και σαν φαίνεστε και σαν ελευθερία, τρόπο νομίζω ζωής, ότι είμαι ο Αϊτός. Ωραία. Εσύ? Εγώ μεταξύ Αϊτού και Τίγρη ήμουν. Τίγρη δεν την είχαμε. Α, ναι. Εμείς την βάλαμε. Εγώ την έβαλα. Λύκη. Λύκους δηλαδή. Ναι. Που το λέγαμε, ναι, έτσι. Ναι. Εσύ? Εμένα μου αρέσει ο λευκός κύκνος, πάρα, ναι, πολύ, σαν ομορφιά πολύ, ναι, μου αρέσει. Αλλά σαν συμπεριφορά και σαν έτσι ιδιοσυγκρασία, σε βλέπω λίγο και για το τελευταίο. Δηλαδή ότι άμα είσαι εκεί και χάσεις αυτό που θες, δεν μπορείς εύκολα να βρεις η αλεπού, ας πούμε, η αλεπού δεν μου είπες. Ναι, ναι. Ότι, ναι. Σε βλέπω. Καλά, εσύ επειδή είσαι και πολύ ευαίσθητη, σε βλέπω λίγο απ' όλα. Δηλαδή κεφάλι τίγρη, με σώμα κύκνου, φτερά αϊτού, πόδια δεν ξέρω εγώ τίγρη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα πάμε να... Γιάννη, τι χρόνο είμαστε, με ενημερώνετε λίγο, γιατί μου αρέσουν πολύ όλα αυτά που λέγαμε και έχω χάσει και το χρόνο λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούστε να είτε θα κάνουμε. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ολοκλήρωσουμε αυτή την εκπομπή. Δεν φεύγετε, έχω ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο και για τη γυναίκα, ναι, για τη νέα χρονιά, έτσι για να σας δείσω και να σας κάνω πολύ γκλαμούρ. Φύγαμε και επιστρέφουμε. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Τελευταίο μέρος, άντε μπράβο βρε αγάπη μου τηλεσκηνοθεσία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, τελευταίο μέρος για τη σημερινή, αφού ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μου. Το τελευταίο μέρος αυτή τη σκητάλη την παίρνει η μόδα του εξωτερικού, όπου θα σταξέψω σε φοβερά συνολάκια, ευκολοφόρετα, όχι ότι κουτίρα απαραίτητα. Θα τα βρούμε εδώ, αφού τα καταστήματα που συνεργαζόμαστε μπορούν να μας φέρουν τα πάντα, αλλά και σε κλεπτισμένα μαγαζιά. Δηλαδή αν τα βρεις, ας πούμε, στο μαγαζάκι της Μπλενής Πόρτας. Αλλά επειδή οι τηλεθεατές μας είναι όλων των Βαλάντιων και των επιπέδων, εμείς θέλουμε να δίνουμε προτάσεις και πολύ ακριβές αλλά και πολύ φτηνές. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει τα πολύ ακριβά και το ευχόμαστε, κάποιος όμως που δεν μπορεί να τα πάρει ή που δεν μπορεί να αγοράσει καινούργια πράγματα, γι' αυτό έχουμε τη Βίκη την Πάδα που μεταλλάσσει και αλλάζει τα παλιά αντικείμενα και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε μόνο του εξωτερικού και ρόδα, λέω, και ρούχα θα μας δείξει και τζιν που το χειμώνα θα κάνουμε πιο χειμερινά, που το καλοκαίρι ξεσχίστηκαν και έγιναν χάλια. Από μέσα θα βάλεις ένα ειδικό μπάλωμα, θα βάλεις κάποιες αυτές, κάποιες αντέλες και τέτοια. Ευχαριστώ πολύ, VMR και A-Art. Σας περιμένω. Λοιπόν, για τη νέα έτσι σεζόν. Πάμε να κλείσουμε με μόδα εξωτερικού. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Σας αγαπάω πολύ, βρε!